από το βιβλίο Γένεσης, κεφάλαιο 5, εδάφιο 32, έψιλον 32, στη σελίδα 5. 5 σελίδα, έψιλον 32. Και ο Νόε το ηλικίας 500 ετών και αναγέννησε ο Νόε το Σιμ, το Χάμ και τον Ιάφεθ. Και όταν ήρχισαν οι άνθρωποι να πληθύνονται επί του προσώπου της γης και θυγατέρες εγεννήθησαν εις αυτούς, ειδώντες οι ιοί του Θεού τα στιγατέρας των ανθρώπων, ότι ήσαν ωραίοι, έλαβον σε αυτούς γυναίκας, από πασόνωσας έκλεξαν. Και είπε Κύριος, δεν θέλει καταμείνει πάντοτε το πνεύμα μου μετά του ανθρώπου, διότι είναι σάρξ. Η ημέρα αυτού θέλουν στην είστε ακόμη 120 έτη. Κατ' εκείνας τας ημέρας ήσαν γίγαντες επί της γης και έτη ύστερον, αφού οι του Θεού εισήλθον στα στιγατέρας των ανθρώπων και αυτε τεκνοποίησαν εις αυτούς, εκείνοι ήσαν οι δυνατοί έκπαλε άνδρες ονομαστοί. Και είδεν ο Κύριος ότι επληθύνεται η κακία του ανθρώπου επί της γης και πάντες η σκοπή των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνο κακία πάστα στα σημέρας. Και μετεμελήθη Κύριος ότι επίησε τον άνθρωπον επί της γης και λυπήθηκε την καρδία αυτού. Και είπεν ο Κύριος, θέλω εξαλείψει τον άνθρωπον τον οποίον επίησα από προσώπου της γης, από ανθρώπου έως κτίνους, έως ερπετού και έως πτηνού του ουρανού, επειδή μετεμελήθην ότι επίησα αυτούς. Ο δε Νόε βρε χάριν ενώπιον του Κυρίου, αυτή είναι η γενολογία του Νόε, ο Νόε το άνθρωπος δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού, μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε και γέννησε ο Νόε τρεις υιούς, τον Σιμ, τον Χάμ και τον Ιάφεθ. Διεφθάρει δε η γη ενώπιον του Θεού και νεπλίστη γη αδικίας. Κείδεν ο Θεός την γη και ειδού ήτο διεφθαρμένη, διότι πάσα σάρξη είχε διεφθείρει την οδόν αυτής επί της γης. Και είπεν ο Θεός προς τον Νόε, το τέλος πάσης σάρκος ήλθεν ενώπιον μου, διότι η γη ενεπλίστη αδικίας από αυτόν και ειδού θέλω ξελοθρεύσει αυτούς και την γη. Κάμεσε αυτόν κυβωτών εξήλων γόφερ. Κατά δωμάτια θέλεις κάμε την κυβωτών και θέλεις αλείψει αυτήν έσωθεν και έξωθεν με πείσαν. Κι ούτω θέλεις κάμε αυτήν. Το μεν μήκος της κυβωτού θέλει είστε 300 πήχων, το δε πλάτος αυτής 50 πηχών και το ύψος αυτής 30 πηχών. Στέγην θέλεις κάμε στην κυβωτών και εις πήχην θέλει τελειώσει αυτήν άνωθεν. Και την θύραν της κυβωτού θέλεις βάλει εκπλαγίων, κατόγεια και διόροφα και τριόροφα θέλεις κάμει αυτήν. Ιδού δε εγώ επιφέρω των κατακλυσμών των υδάτων επί της γης, δια να εξολοθρεύσω πάσα σάρκα, έχουσαν εν αυτή πνεύμα ζωής που κάτω του ουρανού, πάνω ότι είναι επί της γης θέλει αποθάνει. Και θέλω στείς τη διαθήκη μου προσέ, και θέλεις εισέλθει στην κυβωτών σύ και ίσου, και η γυνή σου και οι γυναίκες των ιών σου μετά σου. Και από παντός ζώου εκ πάσης αρκός ανά δύο εκ πάντων θέλεις εισάξεις την κυβωτών δια να φυλάξεις την ζωήν αυτού μετά σε αυτού. Άρσεν και θύλη θέλου συνείστε από τον πτηνών κατά το είδος αυτών και από τον κτηνών κατά το είδος αυτών, από πάντων των ερπετών της γης κατά το είδος αυτών, ανά δύο πάντων θέλους εισέλθει προσέ δια να φυλάξεις την ζωήν αυτών. Και σύλλαβει σε αυτόν από παντός φαγητού το οποίο τρώγεται και θέλει συνάξει αυτό πλησίον σου και θέλει είστε εις σε και εις αυτά προστροφήν. Και έκαμεν ο Νόε κατά πάντα όσα προσέταξεν εις αυτόν ο Θεός, ούτως έκαμεν. Αμήν. Το βιβλίο της γενεολογίας λοιπόν του ανθρώπου, κατά την ημέρα που επίησεν ο Θεός τον Αδάμ, κατ' εικόνα Θεού επίησε αυτόν και όχι καθομοίωσιν. Άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς και ευλόγησεν αυτούς και κάλεσε το όνομα αυτόν Αδάμ, καθήν ημέραν επίησεν αυτούς. Έζησε δε ο Αδάμ 130 χρόνια και γέννησε ιών κατά την ομοίωσιν αυτού, κατά την εικόνα αυτού και κάλεσεν το όνομα αυτού Σιθ. Τα παιδιά λοιπόν του Αδάμ γεννήθηκαν κατά την εικόνα και την ομοίωση του Αδάμ. Και έτσι δημιουργήθηκε ο άνθρωπος με πρόθεση του Θεού να δημιουργηθεί και να πλαστεί κατά την εικόνα και την ομοίωση του Θεού. Η αρχή όμως έγινε από τον Θεό, καθώς έπλασε τον άνθρωπο μόνο κατ' εικόνα, και στη συνέχεια ο Αδάμ και η Εύα γέννησαν και
Τα παιδιά τους ήταν κατά την εικόνα και την ομοίωση του Αδάμ. Εγέννησε δε πολλούς υιούς και πολλές θυγατέρες ο Αδάμ και Εύα και έγιναν όλες οι μέρες που έζησε ο Αδάμ 930 έτη. Καταρχάς λοιπόν η ζωή του ανθρώπου ήταν κοντά στα 1000 χρόνια, όπως θα είναι και στη χιλιετή βασιλεία. Και ενώ υπήρξε η σειρά, όπως είπαμε και σε προηγούμενα μαθήματα, η γέννηση αποκαλύπτει πολλά πράγματα ανάμεσα στα οποία και τη δημιουργία των εθνών, αλλά και τη δημιουργία του λαού του Θεού. Η δημιουργία των εθνών δημιουργήθηκε από τον Κάιν, ο οποίος εφώνευσε τον Άβελ, και στη συνέχεια ο Θεός περιγράφει τη δημιουργία του λαού του, τα παιδιά του Σιθ, και πως προχώρησε ζώντας περίπου 1000 χρόνια ο καθένας και λιγότερο, και έτσι Σιθ, Ενός, Καϊνάν, Μαλαλεήλ, Ιαρέδ, και φτάσαμε στον Ενόχ, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερος, δεν έζησε 900-1000 χρόνια, αλλά 65 χρόνια έζησε, έκανε παιδί, και μετά τη γέννηση του παιδιού του, ο Ενόχ άλλαξε, θα τολμούσα να πω, νοοτροπία και περπάτησε, όπως λέει η Γραφή, μετά του Θεού κατά πάντα. Είναι ένα ωραίο περπάτημα μετά του Θεού που σημαίνει περπατώ και συνομιλώ με το Θεό και η σχέση μου με το Θεό είναι συνεχόμενη και προοδευτική, προοδευτικά αυξανόμενη και όχι ευκαιριακή σχέση για λίγο. Είναι αυτό που χαίρεται ο Θεός να βλέπει στους ανθρώπους και είναι αυτό που θέλει ο Θεός να βλέπει στη ζωή μας. Να περπατάμε με το Θεό. Και ο Ενόχ είναι το πρότυπο της αρπαγής, γιατί άλλα 300 χρόνια έζησε, σύνολο 365, και μετέθεσε αυτόν ο Θεός. Δεν απέθανε, τον μετέθεσε, και είναι ένα μυστηριώδες πρόσωπο, γιατί δεν γνωρίζουμε τη συνέχεια. Πάντως το βέβαιο είναι ότι δεν πέθανε, αλλά τον μετέθεσε ο Θεός, και επαναλαμβάνω, Ενόχ σημαίνει αφιερωμένος στον Θεό, και αφιερωμένος σημαίνει περπατώ με το Θεό, ζω με το Θεό, η σχέση μου με το Θεό είναι συνεχής και προοδευτική. Δεν διακόπτεται η σχέση μου με το Θεό από τίποτα, από κανένα γεγονός, από κανένα πρόσωπο, και δεν διακόπτεται η σχέση μου από το Θεό και από καμία ιδιοτροπία ανθρώπινη. Είναι αυτό στο οποίο ευαρεστείται ιδιαίτερα ο Θεός. Γιατί εκείνο το οποίο συνήθως κάνει ο άνθρωπος είναι να πλησιάζει τον Θεό και να τον αφήνει. Να ξαναπλησιάζει και να τον αφήνει. Καλό είναι και αυτό, αλλά δεν είναι αυτό που ευαρεστεί πλήρως το Θεό. Αυτό που ευαρεστείται ο Θεός απόλυτα είναι να περπατάει ο άνθρωπος με το Θεό. 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα, 31 μέρες το μήνα. Μία συνεχόμενη σχέση. Αυτή η συνεχόμενη σχέση αν αρχίσει και προχωρήσει, δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί ο Θεός αποφασίζει σε αυτή τη σχέση να επέμβει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δύο άνθρωποι έχουν περπατήσει με το Θεό, όπως θα δούμε. Ο ένας ήταν ο Ενόχ, τον οποίον μετέθεσε ο Θεός, και ο άλλος ήταν ο Νόε, που αυτό αποτέλεσε και τη διαφορά και την αιτία της μεγάλης σωτηρίας που έκανε ο Θεός στο Νόε και στην ανθρωπότητα, επειδή ακριβώς ο Νόε ήταν δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων του και περιπάτησε με το Θεό. Δεν είναι εύκολο να περπατάμε με το Θεό. Δεν είναι εύκολο να είμαστε πάντοτε αφιερωμένοι στο Θεό. Αλλά δεν είναι και δύσκολο αν ο άνθρωπος το αποφασίσει, γιατί ο Θεός μπορεί να το χαρίσει. Είναι να το θέλεις. Το να το μπορείς δεν είναι εκεί η δυσκολία. Η δυσκολία στον άνθρωπο είναι να το θέλεις, γιατί αν το θέλεις ο Θεός θα το κάνει να μπορέσεις.
Βέβαια, είναι μια ζωή που για να περπατάς με το Θεό πρέπει να αφήσεις πάρα πολλά πράγματα μακριά από σένα. Αλλά έχει και ανταπόδοση, έχει ανταπόκριση από το Θεό, ιδιαίτερη σχέση και ιδιαίτερη ευλογία και ιδιαίτερες καταστάσεις δημιουργεί ο Θεός στον άνθρωπο που περπατάει μαζί του κατά πάντα και συνεχόμενα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν γκρινιάζει, είναι ο άνθρωπος ο οποίος ποτέ δεν παραπονιέται, είναι ο άνθρωπος που ποτέ δεν ενοχλείται από κανέναν και στην πραγματικότητα ποτέ δεν ενοχλεί και κανέναν. Το περπάτημα με το Θεό στην πραγματικότητα έχει μία μοναξιά. Ο Νόε δεν ήταν μόνος του, είχε και γυναίκα και παιδιά και νύφες και ο Ενόχ το ίδιο. Αλλά είναι το να περπατάς με το Θεό είναι μια ιδιαίτερη μοναξιά. Μια μοναξιά ευλογίας όμως. Που ο Θεός ενεργεί με θαυμαστούς τρόπους. Καθώς όμως περνάγανε τα χρόνια, ο λαός του Θεού άρχισε να γίνεται όλο και λιγότερο αφιερωμένος. Με αποτέλεσμα άρχισαν οι άνθρωποι να πληθύνονται επί της γης, επί του προσώπου της γης και ιούς και θυγατέρες εγέννησαν οι άνθρωποι και τότε οι ιοί του Θεού ειδώντες τα στιγατέρας των ανθρώπων ότι ήσαν ωραίοι έλαβαν σε αυτούς γυναίκας εκ πασών όσας έκλεξαν. Εδώ γίνεται μια σοβαρή παράβαση. Εδώ υπάρχουν δύο θεωρίες και εμείς θα τα λέμε όλα, τουλάχιστον αυτά που ξέρουμε. Υπάρχουν δύο θεωρίες, θεολογικές θεωρίες. Η μία είναι ότι οι ιοί του Θεού, σύμφωνα με το βιβλίο του Ιώβ, είναι άγγελοι, οι οποίοι μάλιστα αναφέρονται, δεν ξέρω αν είναι αυτοί, αναφέρονται στην επιστολή του Ιούδα, ότι αγγέλους οι οποίοι δεν εφύλαξαν την εαυτόν αξίαν, αλλά εγκατέλειπον το ίδιον αυτόν κατοικητήριον, εφύλαξε με πατοντινά δεσμά υπό κάτω του σκότους δια την κρίση της μεγάλης ημέρας. Στην αυτή την θεολογική λοιπόν άποψη, οι ιοί του Θεού είναι άγγελοι. Βέβαια ο Ιησούς Χριστός λέγει ότι οι άγγελοι στον ουρανό δεν παντρεύονται, ούτε είναι αρσενικοί ή θηλυκοί. Όμως με αυτή τη θεωρία στη γη εμφανίζονται οι άγγελοι ως άντρες και στον Αβραάμ παρουσιάστηκαν αλλά και στην Ανάσταση του Χριστού παρουσιάστηκαν. Σε αυτή τη θεωρία λοιπόν λέγει η Γραφή ότι οι άγγελοι εγκατέλειψαν το κατοικητήριό τους, είδαν τις γυναίκες των ανθρώπων που ήταν ωραίες και όπως λέει η Γραφή έλαβον εις αυτούς γυναίκας από όλες όσες έκλεξαν. Η άλλη άποψη που σε αυτήν εγώ προσωπικά και νομίζω και η Εκκλησία όλη πιστεύει, η Αποστολική Εκκλησία πιστεύουμε, είναι ότι η του Θεού είναι η του Σιθ και οι θυγατέρες των ανθρώπων είναι οι θυγατέρες του Κάιν. Είναι δηλαδή ο λαός του Θεού και είναι και τα έθνη, οι άνθρωποι του κόσμου. Όμως λέγει ότι κατ' εκείνες τις μέρες ήσαν γίγαντες και γίγαντες αναφέρονται στην εβραϊκή γραφή ως νεφελίμ. Οι νεφελίμ είναι πρόσωπα που πολλοί άνθρωποι έχουν αναφέρει πάρα πολλά. Η μετάφραση του Βάμβα πιστεύω ότι λέει καλά ότι είναι γίγαντες και στην πρώτη θεολογική άποψη ότι οι άγγελοι συνευρέθησαν με γυναίκες των ανθρώπων, το αποτέλεσμα ήταν να γεννηθούν οι νεφελίμ. Εμείς πιστεύουμε όμως ότι δεν είναι αποτέλεσμα αυτής της σύμπραξης, δηλαδή το να ευρεθούν οι άγγελοι με τις θυγατέρες των ανθρώπων, αλλά ήταν η εποχή που γεννήθηκαν άλλωστε και υπερμεγέθεις άνθρωποι υπήρχαν και πολύ αργότερα όπως ήταν ο Γολιάθ και η γέννη η Ανακίμ και πολλές φορές παρουσιάζονται στην ανθρωπότητα υπερμεγέθεις άνδρας. Άρα λοιπόν εμείς θα μείνουμε στη δική μας άποψη που θεωρώ
και θεωρούμε και είναι και αποδεκτό από όλους μας ότι μιλάμε για τη συνέβρεση του κόσμου με το λαό του Θεού. Ο Κύριος λοιπόν όταν είδε αυτή την αμαρτία, την παράβαση, καθώς ο λαός του Θεού έγινε ένα με τα έθνη του κόσμου και καθώς είδε την αμαρτία να αυξάνει, προφήτευσε λέγοντας ότι δεν θα καταμείνει πάντα το πνεύμα μου μετά του ανθρώπου, διότι είναι σάρξ. Και εδώ είναι πολύ σοβαρό, λέγοντας ότι είναι σάρξ, σαφώς εννοεί για ανθρώπους. Άρα λοιπόν η πρώτη θεολογική άποψη είναι μάλλον παραμύθι, εγώ όμως είμαι υποχρεωμένος, αφού υπάρχει στα θεολογικά βιβλία, να την αναφέρω. Και η μέρα αυτού θα είναι ακόμη 120 έτη. Μπαίνουμε σε μία κατάσταση όπου θα αλλάξει η οικονομία η ανθρωπότητα. Από την οικονομία της αθωότητος θα πάμε στην οικονομία της δικαιοσύνης, της αθωότητος η οποία ξεκίνησε με τον Αδάμ και την Εύα και το Σιθ, και θα βρεθούμε στην οικονομία της δικαιοσύνης με τον Νόε. Είναι μάλιστα ένα χαρακτηριστικό στο οποίο αναφέρεται ο Λόγος του Θεού, ότι θα αποκαλυφθεί σε λίγο η οργή του Θεού. Αλλά το κύριο χαρακτηριστικό της αποκάλυψης της οργής του Θεού είναι ότι ο Θεός βγάζει από μέσα τους δικούς του ανθρώπους και εκεί ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίο και όχι μόνο πιστεύουμε ότι η αρπαγή της Εκκλησίας προηγείται της αποκάλυψης του Αντίχριστου και της έκφρασης της οργής του Θεού και του αρνίου στην ανθρωπότητα μέσα από τον Αντίχριστο, αλλά και τις φραγίδες και τις φιάλες και τις πληγές που θα ακολουθήσουν στα επόμενα 7 χρόνια. Η προφητεία λοιπόν υπάρχει. Η προφητεία υπάρχει και επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό ότι ο Θεός πριν εκφράσει την εκπλήρωση της οργής του προφητικά δίνει χρονικά περιθώρια ώστε οι άνθρωποι και να προετοιμαστούν, αλλά δίνει και συγκεκριμένες εντολές που αν τις υπακούσουν θα σωθούν, όπως κάνει και στις έσχατες ημέρες και σε εμάς τώρα. Μας έδωσε χρονικά περιθώρια λέγοντας ότι δεν θα παρέλθει η γενναία αυτή έως σου γίνωση πάντα ταύτα. Αυτά είναι τα χρονικά περιθώρια. Και μας έδωσε και εντολές πώς και τι πρέπει να κάνουμε ζώντας για να αποφύγουμε την οργή του αρνίου και του Θεού που θα δοκιμάσει την οικουμένη όλη. Και η εντολή είναι προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, διότι καθήν ώρα δε στεχάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου, για να δυνηθείτε να εκφύγετε πάντα ταύτα, να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνωση. Και μάλιστα η αρπαγή της Εκκλησίας έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την εποχή του Νόε, όπου οι άνθρωποι έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυφεύοντο, ηγόραζον, επόλουν, εκοδόμουν, καθώς βρισκόντουσαν σε μία περίοδο που η αμαρτία πολλαπλασιαζόταν και τα κακά εκ της αμαρτίας αύξαναν, όπως θα δούμε η αδικία ενέπλησε όλη τη γη, και όταν η αδικία περισσεύει τότε έρχονται και οι οδύνες εγκυμονώσεις, έρχονται οι ταλαιπωρίες του ανθρώπου, γιατί όταν υπάρχει δικαιοσύνη στην ανθρωπότητα όλα πάνε καλά. Όταν όμως η αδικία πολλαπλασιάζεται μέσα στην οικογένεια, μέσα στους ανθρώπους, μέσα στην κοινωνία, τόσο και τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Και όταν λέμε αδικία εννοούμε όλα τα έργα της σαρκός, πορνεία, μοιχεία, καθαρσία, σέλγια, ειδωλολατρεία, ακόμη φόνη, φθόνη, έρηδες, φιλοδοξίες, φιλαργυρία, πλεονεξία,
όλα αυτά που είναι αποτέλεσμα της αδικίας φέρνουν τις οδύνες της εγκυμονούσης στην ανθρωπότητα. Είδε λοιπόν ο Κύριος εκ του ουράν και περιέγραψε ο Θεός ότι το πνεύμα μου δεν θα καταμείνει πάντοτε μετά του ανθρώπου, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, καθώς ονομάστηκαν Υιοί Θεού, όπως ο Υιός του Αδάμ, ο Αδάμ που ήταν ο Υιός του Θεού και λοιπά, είχαν έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής πνευματικής. Δηλαδή το πνεύμα του Θεού ήταν απάνω τους. Γι' αυτό και στον Απόστολο Πέτρο περιγράφει ο Λόγος του Θεού χαρακτηριστικά, και θέλω να το δούμε με τη χάρη του Χριστού, και το κήρυγμα του Ευαγγελίου ανάμεσα στους νεκρούς, διαβάζω από τη σελίδα 1076, από το Δέλτα κεφάλαιο και το 6 εδάφιο, επειδή δια τούτο εκηρύχθη το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς, δια να κριθώσει μεν κατά ανθρώπους εν σαρκή, να ζώσει δε κατά Θεόν εν πνεύματι. Στους νεκρούς λοιπόν κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο από τον Ιησού Χριστόν σαν ψυχή, καθώς και αυτός ήταν νεκρός για 3 μέρες και 3 νύχτες, όπως λέγει. Αλλά αν πάμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο εδάφιο 17 από το 3ο κεφάλαιο, διότι καλύτερο να πάσχεται αν είναι ούτω το θέλημα του Θεού, λέγει ο Απόστολος Πέτρος, αγαθοποιούντες παρά κακοποιούντες. Επειδή και ο Χριστός άπαξ μια φορά έπαθε δια τας αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, διαναφέρει μας προς τον Θεόν. Θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, και εδώ τώρα είναι ένα μυστήριο, ζωοποιηθείς δε δια του Πνεύματος, και μιλάει προφανώς ο αναισθημένος Χριστός ζωοποιήθηκε δια του Πνεύματος, δια του οποίου Πνεύματος Αγίου πορευθήσε, κήρυξε και προς τα πνεύματα, όχι προς τους νεκρούς, και προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή, τα οποία υπήθησαν κάποτε όταν η μακροθυμία του Θεού επρόσμενε ποτέ αυτούς εν τες ημέρες του Νόε, ενώ κατασκευάζωτο η κυβωτός, εις την οποίαν ολίγε του τέστην 8 ψυχέ διεσώθησαν δίδατος. Άρα λοιπόν, εκείνη την εποχή οι άνθρωποι είχαν έναν ιδιαίτερο τρόπο ζωής, ήσαν πνεύματα, γι' αυτό και σε αυτούς κήρυξε, γιατί ο Χριστός κήρυξε σε όλους τους ανθρώπους, στους ζωντανούς στη γη, στους νεκρούς στον Παράδεισο ή στον Άδη τέλος πάντων, γιατί ήταν στον Παράδεισο όπου μετά οι πιστεύοντες μετετέθησαν, και δια του Πνεύματος κήρυξε και προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή, τα οποία ο Θεός, η μακροθυμία του Θεού τους περίμενε την εποχή του Νόε. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού λέγει στο 3 εδάφιο 6ο κεφάλαιο, εκεί που διαβάζαμε, και είπε Κύριος, δεν θέλει καταμείνει πάντοτε το πνεύμα μου μετά του ανθρώπου, διότι είναι σάρξ και η μέρα αυτού θα είναι ακόμη 120 χρόνια. Περιγράφει δε και την ζωή αυτά τα 120 χρόνια, όπως ακριβώς το περιγράφει και ο Πέτρος, ο οποίος όπως διαβάσαμε λέγει, ότε η μακροθυμία του Θεού προσμένε ποτέ αυτούς, τις ημέρες του Νόε, ενώ κατεσκευάζω το εκιβωτός, δηλαδή τα 120 αυτά χρόνια. Κατ' εκείνες λοιπόν τις ημέρες υπήρχαν οι νεφελίμ, οι γίγαντες επί της γης, και ακόμη ύστερον αφού οι του Θεού εισήλθον εις τα στιγατέρας των ανθρώπων και αυτοί ετοκνοποίησαν εις αυτούς, εκείνοι ήσαν οι δυνατοί, οι έκπαλε άνδρες ονομαστοί. Και είναι ένα ερωτηματικό πώς τα τέκνα των ιών του Θεού, του Σιθ, όταν ήρθαν σε επαφή οι άντρες με τις γυναίκες των ανθρώπων των ιών του Κάιν, δημιουργήθηκαν άνδρες ονομαστοί και δυνατοί. Δεν έχουμε απάντηση, αλλά και σε άλλα σημεία της Γραφής, εμείς με το φτωχό μας το μυαλό δεν έχουμε απαντήσεις.
Όμως ο λόγος του Θεού συνεχίζεται και είδεν ο Κύριος ότι επληθύνεται η κακία των ανθρώπων επί της γης και πάντες η σκοπή των διαλογισμών της καρδίας αυτών ήσαν μόνο κακία πάσα στις ημέρες. Αυτή είναι η διαφθορά. Η διαφθορά αρχίζει από την καρδιά των ανθρώπων. Δεν αρχίζει από το περιβάλλον. Δεν διαφθείρει το περιβάλλον τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος διαφθείρει το περιβάλλον. Και αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, που λέει ο Λόγος του Θεού, «Υιέ μου, με τα πάσης φυλάξεως φύλαξε την καρδιά μου, την καρδιά σου, γιατί από αυτήν προέρχονται όλες εκβάσεις της ζωής σου». Η σκοπή λοιπόν των διαλογισμών, πολύ ωραία έκφραση, της καρδίας αυτών, επαναλαμβάνω, η σκοπή των διαλογισμών της καρδίας αυτών ήταν μόνο κακία. Είναι αυτό που ο Θεός θέλει, καθώς ο Χριστός μας λέγει, «Έλθετε προς με πάντες οικοποιώντες και υπεφορτισμένοι». Και εγώ θα σας αναπαύσω. Τι επιθυμεί η καρδιά σου, τι σκοπεύεις να κάνεις, τι διαλογίζεις ώστε να σκοπεύεις να κάνεις. Αυτό είναι όλο το κρίσιμο σημείο της ζωής μας, αδερφοί αγαπητοί. Τι σκοπεύουμε, τι σκεφτόμαστε, τι ονειρευόμαστε, τι θέλουμε. Ποιος είναι ο σκοπός μας, τι επιθυμούμε. Εάν επιθυμούμε τα πράγματα του Θεού, θα βρούμε το Θεό. Γιατί όποιος ψάχνει το Θεό, θα τον βρει. Αν επιθυμούμε τα πράγματα του κόσμου, όποιος ψάχνει τον κόσμο, θα βρει τον κόσμο. Όλο το μυστικό του ανθρώπου αρχίζει και τελειώνει στην καρδιά του. Τι σκοπεύεις να κάνεις, τι σκέφτεσαι, τι διαλογίζεσαι. Γι' αυτό και τι λέει ο Απόστολος Ιάκωβος. Κανείς να μην πει ότι ο Θεός πειράζει τον άνθρωπο, γιατί ο Θεός είναι απείραστος κακών, δεν πειράζεται από κανέναν και κανέναν δεν πειράζει. Αλλά κάθε ένας από τους ανθρώπους πειράζεται από τις επιθυμίες του, από αυτό που θέλει, από αυτό που επιθυμεί, από αυτό που ονειρεύεται, από αυτό που σκέφτεται. Περιφάνειες, αμαρτίες, αδικίες, κακίες. Και από εκεί μπορούμε να καταλάβουμε όλοι μας, εμείς οι άνθρωποι, το μέλλον μας. Δεν χρειαζόμαστε μάγους, μάντες και παϊδούς για να καταλάβουμε το μέλλον μας. Αν οι σκέψεις μας, αν οι διαλογισμοί μας, αν όταν κοιμόμαστε, αν όταν είμαστε ξύπνοι, σκεφτόμαστε αμαρτίες, φιλοδοξίες, επιθυμίες κακές, το μέλλον μας θα είναι παράβαση και ο μισθός αμαρτία και ο μισθός της αμαρτίας θα είναι θάνατος. Αν όμως σκεφτόμαστε όπως ακριβώς λέγει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Φιλιππησίους, αν σκεφτόμαστε όσα είναι αληθή, όσα είναι σεμνά, όσα είναι δίκαια, όσα είναι καθαρά, όσα είναι προσφυλή, όσα είναι έφημα, την αρετή και τον έπαινον, τότε ο Θεός της ειρήνης θα είναι μαζί μας. Άρα λοιπόν από αυτά που σκεφτόμαστε εξαρτάται ποιος είναι μαζί μας. Ποιος είναι κοντά μας. Εν τέλει ποιος είναι μέσα μας. Από αυτά που σκεφτόμαστε, γιατί αυτά που σκεφτόμαστε προχωράνε μετά σε αυτά που αποφασίζουμε να κάνουμε. Γι' αυτό λέει η σκοπή των διαλογισμών της καρδίας των ανθρώπων αυτών ήταν γεμάτη και μόνο κακία όλες τις ημέρες. Γιατί πράγματι μέσα στη ζωή μας μπορεί κάποιες μέρες να σκεφτόμαστε αγαθά πράγματα. Σκεφτόμαστε τον Χριστό, να σκεφτόμαστε το καλό, να σκεφτόμαστε την παρουσία του Θεού, την Εκκλησία, το έργο του Θεού, τα αδέλφια μας με αγάπη. Αλλά έρχεται ο διάβολος που αυτή είναι η δουλειά του, με τα βέλη του τα πεπειρωμένα και πληγώνει την καρδιά μας, πληγώνει την καρδιά μας με σκέψεις, με παράπονα. Πώς
πόσο εύκολα μπορώ να καταλάβω το μέλλον μου. Το ξαναλέω, ούτε καφετζούδες, ούτε χαρτορίχτερος, ούτε τίποτα. Το μέλλον με εξαρτάται από την καρδιά μου. Αν η καρδιά μου έχει παράπονα, γκρίνιες, τα βάζει με αυτόν, τα βάζει με εκείνον, φταίει αυτός, φταίει εκείνος, φταίνε τα άλλα κακούργα κοινωνία που λένε οι άνθρωποι, αν υπάρχουν τέτοιες σκέψεις στην καρδιά μας, το μέλλον είναι κακομοιριά. Κακομοιριά, κακοπάθεια. Όταν όμως σκεπτόμαστε τον Κύριό μας, και να το πω πιο απλά, περνάμε μια δυσκολία. Εάν σκεφτόμαστε πω τι θα πάθω, περνάμε μια αδικία και σκεφτόμαστε τι έκανε, τι μας έκανε αυτός ο άνθρωπος, το μέλλον μας είναι κακομοιριά. Όταν όμως την κακοπάθειά μας σκεφτόμαστε να δω ο Κύριος τι θα κάνει, που έχει καλά σχέδια, που με αγαπάει για να δω τι θα κάνει, το μέλλον μας θα είναι ευλογία. Όταν οι άνθρωποι μας ταλαιπωρούν, γιατί δεν μας λέει κανείς ότι οι άνθρωποι θα είναι άγγελοι. Όχι. Θα κάνουν λάθη, θα κάνουν αδικίες, θα κάνουν πολλά πράγματα. Αν εμείς λοιπόν σε αυτή την κακοήθεια των ανθρώπων σκεφτόμαστε λέγοντας «Κύριε, τον καημένο ευλόγησέ τον, δεν ξέρει τι κάνει». Αν δηλαδή μιμούμεθα, είμαστε μιμητές του Χριστού που τον έδιραν, τον κάρφωσαν, τον τριχωμάδισαν, τον ονίδισαν, τον βλαστήμησαν και αυτός τι έλεγε, «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Είναι λοιπόν θέμα καρδιάς το μέλλον μας, αδερφοί. Γι' αυτό και τι λέει ο Απόστολος Ιωάννης στο Γάιο, «Εύχομαι να ευωδούσε και να υγιένεις καθώς ευωδούται η καρδιά σου». Εάν ευωδούται η καρδιά μου, θα ευωδούμε και θα υγιένω. Αν η καρδιά μου, η ζωή μου, ο εσωτερικός άνθρωπος δεν ευωδούται, η ψυχή μου, τότε ούτε θα υγιένω ούτε θα ευωδούμε. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, μας δίνει και μας λέει φωναχτά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, «Έμπροσθέν σας θέτω την οδόν της ευλογίας και την οδόν της κατάρας και εξαρτάται από σένα ο άνθρωπε ποια οδό θα εκλέξεις». Εγώ τις βάζω μπροστά σου. Και τι σημαίνει τις βάζω μπροστά σου? Στις φανερώνω. Σου φανερώνω ποια είναι η οδός της ευλογίας. Η οδός της ευλογίας είναι η οδός της μακροθυμίας, της αγάπης, της συγχωρητικότητος, της προσευχής, του Λόγου του Θεού, της παρουσίας του Θεού, το να θέλεις πάντοτε το καλό του άλλου, να μην γκρινιάζεις, να μην παραπονιέσαι, να μην στενοχωριέσαι και αν στενοχωριέσαι να ελπίζεις τον Κύριο. Αυτή είναι η οδός της ευλογίας με τα πάσης βεβαιότητας. Και η οδός της κατάρας, γκρίνια, στενοχώρια, να τα αυτός φταίει, εκείνος φταίει και τι μου είπε και πώς το έκανε και γιατί το έκανε και είδες τι είπε και άκουσες τι είπε και είδες τι έκανε. Αυτή είναι η οδός της κατάρας και δεν είναι κάτι που μας το κρύβει ο Θεός και μας πληροφορεί ότι η οδός της ευλογίας περνάει από στενή πύλη. Δεν είναι εύκολο να συγχωρείς, να αγαπάς αυτούς που σε μισούνε. Δεν είναι εύκολο. Να προσεύχεσαι και να ευλογείς αυτούς που σε καταρώνται. Σε καταρώνται, αλλά εσύ πρέπει να τους ευλογείς. Σε μισούνε, εσύ πρέπει να τους αγαπάς. Σε κακοποιούνε, εσύ πρέπει να τους ευεργετείς. Δεν είναι εύκολο. Γι' αυτό τι λέει ο Χριστός, αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης και αυτό που θα συναντήσετε είναι τεθλιμμένη οδός, αλλά αυτό οδηγεί στην ευλογία. Αυτή είναι η οδός της ευλογίας. Ενώ το εύκολο τι είναι, κακό μου κάνεις, χειρότερο θα σου κάνω. Με έβρισες, πιο πολύ θα σε βρίσω. Με αδίκησες, τώρα θα δεις τι θα σου κάνω. Και δημιουργείται εκδίκηση μέσα, κακία έμφραγμα. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Δεν μπορούμε να παίζουμε την καρδιά μας. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τη ζωή μας.
Γιατί νομίζετε αρρωσταίνουν οι άνθρωποι και δεν μπορούν να βρουν ησυχία? Να ηρεμήσουν. Έχουν μίσος, έχουν κακία, έχουν αγριάδα, έχουν θυμό, έχουν παράπονα, έχουν γκρίνια. Και σκέψου τώρα να ζεις την οδόν της κατάρας μέσα στο σπίτι σου. Να είναι ο άντρας και να έχει πάρει την απόφαση να περπατάει την οδό της κατάρας. Και να σου λέει, είδες τι έκανε αυτή, είδες τι έκανε αυτός, η γυναίκα. Και αυτό η γυναίκα είναι χειρότερο γιατί είναι γκρίνια. Πάει ο άνθρωπος να βρει την υγεία του, πάει να βρει την ησυχία του και έχει τώρα την γυναίκα. Είδες τι είπε αυτός, καλά εσύ δεν είσαι άντρας να βάλεις τα πράγματα στη θέση τους. Κοίτα τι κάνανε, κοίτα πως τι είπανε, κοίτα τι σου σε κλέψανε, σου είπανε, σε αδικήσανε. Και φουντώνει και ο άνθρωπος. Τι ωραία όμως που όταν η γυναίκα καταπρανεί, έχει καταπραίνει τον άνθρωπο, έχει πνεύμα πράο και ησύχιο που είναι πολύτιμο στα μάτια του Θεού. Να λέει στον άντρα, και ο άντρας βέβαια, δεν πειράζει άντρα μου, δεν πειράζει γυναίκα μου, δεν κατάλαβε ο άνθρωπος, τι να κάνουμε τώρα? Να μην θυμώνει, να μην οργίζεται, να μην αγριεύει. Θα μου πεις, εσύ που τα λες τα κάνεις? Όχι, ο Θεός να με βοηθήσει να τα κάνω. Όμως αδερφοί, εκείνο που έχει σημασία είναι να ξέρουμε ποια είναι η οδός της ευλογίας και να ζητάμε βοήθεια από το Θεό να περπατάμε σε αυτήν. Και να ξέρουμε και ποια είναι η οδός της κατάρας και να την αποφεύγουμε αυτή την καταραμένη οδό της εκδίκησης, του ανταγωνισμού. Να αποφεύγουμε να την βδελιτόμεθα. Και επειδή είμαστε άνθρωποι θα πέσουμε, αλλά να μετανοούμε. Πάλι έπεσα Κύριε μου, συγχώρεσέ με. Μ' άρεσε πάρα πολύ, σας το είπα και άλλη φορά, που πήγα στον Κύριο και προσευχόμουν. Κύριε, έγινε αυτό και έγινε εκείνο και είδες τι έγινε. Και αφού του τα είπα όλα, μου λέει ο Κύριος, και λοιπόν, πόσο μ' άρεσε αυτό και τι έγινε δηλαδή. Και ήρθε μια ειρήνη στην καρδιά μου, μια αγάπη. Και λοιπόν, προχώρα δηλαδή σαν μου, εκεί θα κολλήσουμε. Όμως εδώ έχει έρθει η ανθρωπότητα στην οδό της κατάρας. Γιατί? Γιατί όλη η σκοπή των διαλογισμών της καρδιάς αυτών πρώτων και όλες τις ημέρες της ζωής τους ήταν ολοκακία. Και ο Θεός μετεμελήθη. Τι θα πει μετεμελήθη? Λυπήθηκε. Λέει, τι θα κάνω με αυτούς τους ανθρώπους? Και μετεμελήθη ότι επίησε τον άνθρωπο της γης και λυπήθηκε στην καρδιά αυτού και είπε, τώρα τέλειωσε. Τελειώνει η μακροθυμία μου στα 120 χρόνια. Θα εξαλείψω. Φοβερή απόφαση. Θα εξαλείψω αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους εγώ έφτιαξα από προσώπου της γης, από ανθρώπου έως κτίνους, έως ερπετού και έως πτηνού του ουρανού, επειδή μετεμελήθην ότι επίησα αυτούς. Θα καταστρέψω τα πάντα. Και είναι φοβερό να πέσει ο άνθρωπος ισχύρας Θεού ζώντος. Φοβερό. Και δεν είναι ότι καταστρέφει τον άνθρωπο και όλο το περιβάλλον. Ενώ ο Θεός μεταβάλλει και μεταμορφώνει όλο το περιβάλλον σε ευλογία. Λέει, εγώ θα φέρω, θα κάνω νέα πράγματα και θα φέρω ποταμούς στην άνυδρο, λίμνες στην έρημο και θα σε βάλω εκεί. Όταν ο άνθρωπος μετανοεί και παίρνει τον δρόμο της ευλογίας. Όταν όμως ο άνθρωπος ενώ είναι στην ευλογία του Θεού παίρνει τον δρόμο της κατάρας, αρχίζει η έρημος στη ζωή του ανθρώπου. Και υπάρχει έρημος της εκπαίδευσης, αλλά δυστυχώς υπάρχει και έρημος της απώλειας. Το λαό Ισραήλ τον πέρασε 40 χρόνια μέσα από την έρημο και για μένα τους γονείς η έρημος ήταν έρημος απώλειας, γιατί εκεί άφησαν τα κόκαλά τους. Για τα παιδιά τους όμως ήταν έρημος εκπαίδευσης. Και θα έλεγα, καλό είναι
να είναι έρημος εκπαίδευσης. Μη γέννητο να είναι έρημος απώλειας. Ο Θεός θα μας φυλάει. Εδώ όμως είναι έρημος απώλειας. Θα τους καταστρέψω όλους. Και τότε έψαξε ο Θεός να βρει κάποιον για να συνεχίσει το έργο του. Ένας φτάνει. Ένας. Για να ξαναρχίσει από την αρχή ο Θεός. Ένας φτάνει. Και έβρεν, λέει, χάρη ενώπιον του Κυρίου ο Νόε. Και ποιος ήταν αυτός που βρήκε χάρη ενώπιον του Κυρίου στην περίοδο της κατάρας, της απώλειας? Ο Νόε, ο οποίος ήταν άνθρωπος δίκαιος, δεν του άρεσε η αδικία, δίκαιος άνθρωπος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Τι θα πει τέλειος? Δεν αδικούσε, δεν ταλαιπωρούσε, δεν λυπούσε. Άλλο μεγάλο μυστικό για τη ζωή μου, για τη ζωή μας. Δίπλα σου τι προκαλείς, χαρά ή λύπη? Πολύ σοβαρό. Ο τέλειος άνθρωπος τι φέρνει δίπλα του? Χαρά, ειρήνη, ευλογία. Όπου πατάει το ίχνος του ποδών του γίνεται ευλογία. Μιλάει γλυκά, τρυφερά. Παρηγορεί, ενισχύει, οικοδομεί, στηρίζει. Ο άλλος τι κάνει? Καταστρέφει, γκρεμίζει. Θυμώνει, πληγώνει, ταλαιπωρεί. Και έψαξε ο Θεός μέσα σε όλους, γιατί επληθύνθη, λέει, ο αριθμός των ανθρώπων επί της γης. Και ανάμεσα σε όλους αυτούς μόνο έναν βρήκε. Και το θαυμαστό είναι, αδερφοί, ότι όλοι αυτοί τους οποίους διαβάσαμε, Σίθ, Ενός, Καϊνάν, Μαλαλαήλ, Ιάρεδ, Ενόχ, Μαθουσάλα και Λάμεχ, όλοι αυτοί πέθαναν λίγο πριν την καταστροφή του Νόε, τον κατακλυσμό του Νόε. Βρήκαν χάρη ενώπιον του Θεού, γιατί ήταν οι άνθρωποι του Θεού, ήταν η συνέχεια του Σίθ. Μάλιστα ο τελευταίος ήταν ο Μαθουσάλα, που πέθανε λίγες μέρες, λίγους μήνες πριν να έλθει ο κατακλυσμός. Ας γυρίσουμε όμως στο Νόε. Βρήκε λοιπόν, ο Θεός έψαξε, βρήκε τον Νόε, ήταν δίκαιος ενώπιον των ανθρώπων, τέλειος ενώπιον των συγχρόνων του, και δηλαδή με τους συγχρόνους του έφερνε ευλογία και χαρά, αλλά και περιεπάτησε ενώπιον του Θεού. Όπως είπαμε, σε μία συνεχόμενη ευλογημένη σχέση με το Θεό. Όχι πάνω κάτω, ευλογημένη σχέση με το Θεό. Είναι αυτή η σχέση που θέλει να έχουμε και εμείς με τους ανθρώπους. Μία γυναίκα που να είναι ευλογημένη στα πλευρά του άντρα της. Να του φέρνει ευλογία, του φέρνει χαρά, να τον παρηγορεί, να τον ενισχύει, όχι να τον ταλαιπωρεί με την γκρίνια. Πω. Γκρίνια. Γκρίνια είναι φοβερό πράγμα. Που μπορεί να έχει και η γυναίκα και ο άντρας. Γκρίνια. Γκρου. Τον πεθαίνει στον άνθρωπο. Ο Θεός να μας φυλάει. Τι ωραία να μιλάει γλυκά. Να μην λέει πολλά. Μπλα 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 μπλ
τρυφερό, γλυκό, όμορφο και ο άντρας και η γυναίκα. Και τα παιδιά να μεγαλώνουν μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Να ζουν ευλογημένα, χαρούμενα. Πήγα σε ένα τέτοιο σπίτι στην Κύπρο και έμεινα για 5 μέρες. Τι να σας πω, χάρηκε η ψυχή μου, δεν σας πω όνομα. Τα παιδάκια όλο χαμόγελο, τρέχανε στους γονείς, πέφτανε, τους αγκαλιάζανε. Τον αγαπάς τον μπαμπά σου πάρα πολύ, τη μαμά σου πιο πολύ ακόμη. Δεν ακουγόταν τίποτα, μόνο η προσευχή ακουγόταν, μόνο ο λόγος του Θεού. Ο άντρας αγωνιζόταν να υπηρετήσει τη γυναίκα και η γυναίκα αγωνιζόταν να υπηρετήσει τον άντρα και τη ζήλεψε αυτή την οικογένεια. Ο Θεός να μας κάνει έτσι, αδερφοί. Να είμαστε γλυκοί, στριφεροί σε όλους, αλλά
όλη αυτή η τρυφερότητα και η γλυκύτητα ξεκινάει από το σπίτι μας. Και τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα στην ευλογία του Θεού, μέσα στην ειρήνη του Θεού. Αλλά αυτό πρέπει να το έχουμε και στην Εκκλησία, ώστε και τα αδέλφια μας να μεγαλώνουν μέσα στην ευλογία του Θεού. Να είμαστε όλοι τύποι, μιμητές του Χριστού, όπως ο Παύλος, μιμητής του Χριστού. Και γέννησε τρεις ιούς, το Σιμ, το Χαμ και τον Ιάφεθ, οι οποίοι βρήκαν και τρεις νύφες. Και με αυτή την οικογένεια ο Θεός αποφάσισε την ευλογημένη συνέχεια. Δεν διάλεξε ανθρώπους, οικογένεια διάλεξε ο Θεός. Αλλά ευλογημένη οικογένεια. Και έσκυψε το βλέμμα του ο Θεός και είδε ότι διεφθάρει η γη ενώπιον του Θεού και γέμισε η γη από αδικία. Και είδεν ο Θεός την γη και το διεφθαρμένη γη. Γιατί κάθε άνθρωπος είχε διαφθείρει την οδόν αυτής επί της γης. Κάθε άνθρωπος είχε διαφθείρει το δρόμο του στη γη. Και η γη ήταν όλη διεφθαρμένη από την κακία των ανθρώπων. Διεφθαρμένη, ξέρετε τα πει διεφθαρμένη, χαλασμένη, κατεστραμμένη. Τίποτα το καλό δεν έβρισκε ο Θεός. Έψαγνε να βρει κάτι καλό και δεν το βρίσκε. Βοήθησέ μας, Κυρία μου. Βοήθησέ μας να είμαστε έτσι. Και με αυτή την οικογένεια ο Θεός θα κάνει νέα πράγματα. Γιατί ο Νόε είχε αυτά τα χαρακτηριστικά, δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων του και περπάτησε με το Θεό, αλλά είχε και ένα άλλο χαρακτηριστικό, το οποίο ήταν και σφραγίδα της ευλογίας. Έκαμε κατά πάντα όσα του έλεγε ο Θεός. Δηλαδή ήταν ευλαβής, όπως ο Χριστός. Εισηκούστη δια την ευλάβεια αυτού. Θα του δώσει εντολές συγκεκριμένες, με λεπτομέρεια. Γιατί πρέπει να οικοδομήσει μία κυβωτό, σε μία περίοδο που δεν ξέραν τι θα πει, ούτε βροχή, ούτε πλημμύρες, ούτε τίποτα. Και έπρεπε να φτιάξει μία κυβωτό που θα αντέξει ένα χρόνο περίπου. Και θα διατηρηθεί και θα αποτελέσει και την σωτηρία, τον τρόπο σωτηρίας του Θεού προς τους ανθρώπους. Σκεφτείτε τι υπακοή ήθελε ο Θεός από τον Νόε. Και όχι μόνο από τον Νόε, και από τη γυναίκα του. Και μου κάνει εντύπωση που δεν λέει το όνομα της γυναίκας του. Μία γυναίκα είχε, δεν είχε πεντέξει. Και από τη γυναίκα του και τις τρεις γιους του, Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ. Και αυτή υπάκουε κατά πάντα. Ο Θεός να μας δίνει, αδερφοί αγαπητοί, τέτοιες οικογένειες, τέτοιους χαρακτήρες, τέτοια ζωή. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 317. Ύμνος 317.